Συμπολίτησες και συμπολίτες, φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί σήμερα είσαστε εδώ, κοντά, είσαστε μαζί μας για το αύριο της πόλης μας, για το αύριο των χωριών μας, για το αύριο των παιδιών μας. Μαζί θα πολεμήσουμε για την ανάσταση αυτή του τόπου. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε ένα τουριστικό περίπτερο, να παλέψουμε. Ό,τι και αν χρειαστεί, μόνο με αγώνες κερδίζετε. Γιατί όλοι ποθούμε να γυρίσουμε σελίδα. Και το έχω πει πολλές φορές και δεν φοβάμαι να το ξαναπώ. Πρότασή μου είναι να κάνουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Πρότασή μου είναι να κάνουμε μαζί ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με νέες δυνάμεις του τόπου. Τα ΤΕΗ, θα σταθώ σε έναν φοιτητή. Και προχτές ο Κώστας ο Δημητρίου με υποστήριξε και τον ευχαριστώ. Γύρισε ένας φοιτητής στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Κύριε», θα το πω εγώ, δεν θα το πω δήμαρχο γιατί δεν είναι, ξέρει τον δρόμο του, «Κύριε απερχόμενε», «Κύριε δήμαρχε», τον είπε ο φοιτητής, «πες μας εδώ δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι έκανες εσύ για μας για να μείνει το ΤΕΗ εδώ». Η απάντησή του όπως πάντα: «Δεν γνωρίζω». Δεν γνωρίζει για το ΤΕΗ, δεν γνωρίζει για το νοσοκομείο, δεν γνωρίζει για το ΙΚΑ, δεν γνωρίζει για τόσες υπηρεσίες που ρημάχτηκαν, δεν γνωρίζει για το νερό, δεν γνωρίζει για το βιολογικό. Μήπως δεν γνωρίζει ότι είναι αυτός ο δήμαρχος. Τα ΤΕΗ είχαν εξηλωθεί τα κουφώματα και τα παιδιά κρυώναν. Τρώγανε σε σπασμένα μπαγκάκια, τρώγανε σε σπασμένα τραπέζια και κανείς στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα ήτανε. Και έχω τη χαρά και έχω την τιμή να είναι κοντά μου πρώτη και καλύτερη, γιατί όλοι είναι καλύτεροι, να έρθει να χαιρετήσει το βήμα η Μαρία Κουτινούδου. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε για απόψε που τιμήσατε τα εγγένεια. Εύχομαι να ακούσατε καλά και καθαρά την ομιλία του κυρίου Σκύβρη. Θα ακολουθήσει κι άλλοι, φαντάζομαι, εδώ τώρα, έτσι. Να θέλουν οι πολίτες και ο λαός. Σε θέλουν οι πολίτες και ο λαός. Και όλοι αυτοί που σήμερα κάθονται στο καναπέ τους και δεν σηκώθηκαν για να βγουν εδώ, ένα μόνο τους λέω: πλησιάζει η ώρα. Ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου. Ένας άνθρωπος που ξεκινήσαμε μαζί από το πρώτο βήμα. Ένας άνθρωπος που ήμασταν συνάδελφοι και είμαστε 10 ολόκληρα χρόνια που μαζί παλέψαμε και δώσαμε μάχες. Τον ευχαριστώ γιατί έχει σταθεί δίπλα μου σαν πραγματικός. Και συγγνώμη για τη συγκίνησή μου, αδερφός, είναι ο Χαράλαμπος του Τινούδης. Καλησπέρα. Εγώ θα σταθώ σε μια κουβέντα που είπε ο κύριος Σκύνδρης περί κουστούμιών και γραβατών. Να ξέρετε και σας το υπόσχομαι, θα είμαι ο πρώτος που θα πετάξω αυτή τη γραβάτα και αυτό το κουστούμι και θα ρηχτώ στη μάχη για αυτό το τόπο που λέγεται τη Δημότικο. Θα είμαι ο πρώτος που θα πέσω μέσα στο βούρκο ακόμα και αν φοράω κουστούμια. Δεν έχουν σημασία τα κουστούμια. Σημασία έχει να κάνουμε δουλειά για τον τόπο. Και ευχαριστώ τον κύριο Σκύνδρη προσωπικά γιατί με εμπιστεύτηκε στο πλευρό του και πάμε μαζί για το νέο ξεκίνημα αυτού του τόπου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον κύριο Σκύνδρη, για την πρόταση που μου έκανε και του υπόσχομαι ότι θα την τιμήσω μέχρι τέλος. Όλοι μαζί για ένα νέο ξεκίνημα, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Τώρα έχω την ευχάριστη τιμή να έχω το πιο μικρό μου δημοτικό σύμβουλο κοντά μου, το αύριο αυτής της πόλης, την νεολαία μας που κάποιοι χρόνια ξέχασαν. Όμως υπάρχει, είναι ζωντανή και δίνει καθημερινά μάχες για να μπορέσει να σταθεί τα πόδια της. Το Μιχάλη, το Βαροσιά.
Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε όλοι που τιμήσατε εμάς με την παρουσία σας και βρίσκεστε εδώ. Θέλω προσωπικά επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Σκίδρη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ, γιατί είναι ανάγκη να αγωνιστώ για αυτή την πόλη, όπως και είναι ανάγκη όλοι να αγωνιστούμε, όλοι μαζί ενωμένοι δυνατά για το αύριο αυτής της πόλης. Με πρωτόπορο τη νεολαία, όλοι μαζί δυνατά. Ευχαριστώ και πάλι σε όλους σας. Παρακαλώ, ακόμα έναν φίλο. Έναν φίλο από τα παλιά. Τον Αποστόλη, τον Δουδακμάνη, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σας. Είναι ντροπή για έναν υποψήφιο δήμαρχο να έχει πρώτο θέμα την ίδρυση. Είναι ντροπή για μια πόλη με τέτοια ιστορική αξία να έχει μείνει χωρίς τουρισμό. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη, θέλουμε να αλλάξουμε την πόλη, θα την αλλάξουμε. Ευχαριστώ. Μιλίτσα Ιβουδινάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας. Γιατί? Διότι με εσάς θα πάμε μπροστά. Εσείς είστε η δύναμη μας. Θα τα καταφέρουμε μόνο μαζί σας. Δεν θέλουμε κάτι. Δεν ζητάμε κάτι. Θα τα καταφέρουμε. Εμπιστευτείτε μας. Στηρίξτε μας. Μη φοβάστε την αλλαγή. Τολμήστε την αλλαγή. Και θα τα καταφέρουμε. Το υποσχόμαστε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στο Θεόδωρο Σκίνδρη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά στο εκλογικό μας κέντρο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να πω πως ο αγώνας μας είναι τίμιος και ελπίζουμε πως θα δικαιωθούμε με τη βοήθεια των πολιτών, γιατί εσείς είστε η δύναμή μας για ένα νέο ξεκίνημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο βήμα την παρακαλώ θερμά η Στέλλα Θεοδωρίδου. Καλησπέρα σας, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε στο εκλογικό μας κέντρο. Είναι τιμή που βρίσκομαι δίπλα στον κύριο Σκίνδρη Θεόδωρο. Επίσης ελπίζουμε πως θα είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, γιατί εσείς είστε η δύναμή μας. Τέλος, θα ήθελα να πω πως όλοι εσείς είστε εσπρόσδεξοι στο εκλογικό μας κέντρο. Σκοπός μας είναι ένα καλύτερο αύριο για τον κάθε πολίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Γιατί έχω να κάνω με έναν μεγάλο αγώνα. Έχω να κάνω με την Ανάσταση του τόπου. Όμως θα ήταν ντροπή μου αν δεν καλούσα απόψε στο βήμα τον Κώστα τον Δημητρίου που στέκεται εδώ απέναντί μου σταθερά για να δώσει κι αυτός ένα χαιρετισμό ελπίδας, ένα χαιρετισμό ανάστασης, ένα χαιρετισμό για το αύριο. Κώστα, έλα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι εδώ για να τιμήσω τον κύριο Θεόδωρο Σκίδρη, να του ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό κουράγιο και δύναμη στον αγώνα του. Να είστε καλά. Να έρθει όμως κι άλλο ένα παιδί της νεολαίας. Θα με συγχωρείτε που έχουμε παρατείνει λίγο. Ένα παιδί που είναι στο ψηφοδέλτιο του κύριου Τοκαμάνη, αλλά δεν έχει σημασία σε ποιον είναι ψηφοδέλτιο. Είναι νέο παιδί, χρειάζεται τη βοήθεια του τόπου. Εγώ που δεν είναι στο δικό μου ψηφοδέλτιο δεν κρατάω κακίες όπως κρατάνε μερικοί. Χειροκροτώ και ταπεινά υποκλίνομαι στον Χρήστο τον Κεσκίνη που τον παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Σήμερα να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον κύριο Σκίνδρη όπως και σε όλους τους υποψηφίους που βάζουν. Όλοι έχουμε ίδιο αγώνα, ίδιο σκοπό. Εύχομαι δύναμη. Η αποτυχία είναι μες στη ζωή και για μας και για όλους. Ελπίζω όλοι μαζί να σκεφτούμε λογικά για να πάει μόνο καλά αυτός ο τόπος και προβάλλον, γιατί και εμείς σιγά σιγά χανόμαστε. Ένα-ένα συνέχει φεύγουμε. Καλή δύναμη και στον κύριο Δημητρίου και στους υποψηφιών τον κύριο Βαριανίδη και σε όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ. Και στέκονται μέσα στο κρύο
για να τιμήσουν ένα νέο υποψήφιο. Να είστε καλά, ο Θεός να σας έχει καλά όλους. Τελειώνοντας, θα στείλω ένα μήνυμα. Απερχόμενε πολιτικέ νάνε, που βλέπει ζωντανά το τέλος σου, που έχεις κρυφτεί στο φαρμακείο σου και πίνεις μόνος σου τα χάπια, κράτα τα, γιατί στις 26 του Μάη θα στα δώσουν οι πολίτες. Κράτα τα, γιατί δεν περνάει η μαγιά σου. Γιατί πλέον τελείωσες, τελείωσες και δεν μπορείς να επιστρέψεις. Είσαι πολιτικά ανίκανος.